Με το χαμόγελο θα πάμε στην Καστοριά, μαγευτική Καστοριά. Λοιπόν, πάμε. Ανεβαίνουμε, ανηφορίζουμε. Πάμε να δούμε ένα βίντεο πρώτα. Ένα πολύ όμορφο βίντεο. Και μετά θα συνδεθούμε με την Καστοριά. Αυτό ήταν. Τέλος. Τέλος. Τώρα αρχίζει ο διακοπής. Πόσο εσύ εδώ θα ψήνεσαι. Εγώ θα ψήνω κοψίδια σε όαση και θα το γλεντάω. Εσένα θα σου σπάνε τα νεύρα. Κι εγώ θα χαλαρώ. Εσύ θα κλείσεις το πορτοφόλι σου. Άλλη μια γύρα. Εσύ θα ζεις κάθε μέρα τα ίδια και τα ίδια. Κι εγώ θα ανακαλύπτω κάθε μέρα θησαυρούς. Πολλά, δεν ξέρω ποιο ξεχώρισε. Είτε θάλασσα, είτε βουνό, είτε λίμνη, είτε. Ξεχώρισε ότι πολύ πιο φθηνά στη λίμνη μπορούμε να κάνουμε μπάνια. Οπότε να πάμε σε κάποιο κοσμοπολίτικο νησί και να δώσουμε πάρα πολλά λεφτά στις τσεπλώστρες. Ναι, και δεν ξέρω αν θα μας πει ο κύριος Σιδέρης Μαρόπουλος, αν και η θερμοκρασία στην Καστοριά φαντάζομαι θα είναι καλύτερη. Είναι πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Καστοριάς. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Ένας εναλλακτικός προορισμός που αλήθεια είναι τον έχουμε συνδυάσει με το χειμώνα και ίσως τον αδικούμε και γι' αυτό το λόγο αυτόν τον προορισμό. Ακριβώς, είναι πρόκληση και στόχος για μας να βάλουμε την Καστοριά στο χάρτη του καλοκαιρινού του τουρισμού, έτσι ώστε να προωθήσουμε τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και να ζήσουμε και εμείς να φτιάξουμε, να δημιουργήσουμε ταξιδιωτικές εμπειρίες εφάμιλες με αυτές των προορισμών της νησιωτικής Ελλάδας και να μπορέσουμε να προβάλλουμε την Καστοριά μας. Mm-hmm. Και πώς σας ήρθε αυτή η ιδέα να κάνετε έτσι, αυτό το πρωτότυπο βίντεο «Οι ξενοδόχοι»? Θέλαμε να κάνουμε κάτι χιουμοριστικό. Mm-hmm. Σε συνεργασία ο Σύνδεσμος Ξενοδόχων μαζί με τον παραγωγό και τον σκηνοθέτη του βίντεο κλιπ αποφασίσαμε να κάνουμε αυτή τη μορφή επικοινωνίας με τον κόσμο. Πετυχημένοι, έχετε κόσμο τώρα στην Καστοριά, έχετε τουρίστες? Έχουμε τουρίστες αυτή τη στιγμή από το εξωτερικό περισσότερο. Έχουμε τουρίστες από τη Δυτική Ευρώπη, από το Ισραήλ. Και περιμένουμε τώρα μετά το 15 Αύγουστο τους Έλληνες. Θέλουμε να δώσουμε μια προώθηση. Μάλιστα. Στο τουριστικό προϊόν της περιοχής μας και προβάλαμε αυτό το βίντεο κλιπ. Οι πληρότητες πώς είναι? Οι πληρότητες σε σχέση με το 19 είναι μέτριες. Είναι κοντά στο 20% πιο κάτω από το 19. Αλλά είναι κάτι που το παλεύουμε, που πιστεύουμε πάρα πολύ στην πόλη μας και στο νομό μας. Σε αυτά που έχει να προσφέρει στον βιωματικό, στον εναλλακτικό τουρισμό, σίγουρα, στην άσκηση, αλλά και. Σίγουρα το απολαυστικό βίντεο που είδαμε, κύριε Σμαρόπουλε, θα βοηθήσει. Εμείς προτείνουμε Καστοριά. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη σύνδεση που κάναμε. Να είστε καλά. Πάρα πολύ. Ψηφίζουμε Καστοριά. Ψηφίζουμε όλα τα μέρη της χώρας μας. Είναι πανέμορφα. Άλλωστε, είδες πόσο αρχοντική είναι. Και βέβαια η λίμνη της αποτελεί έναν πολύ σημαντικό υγροβιότοπο. Βέβαια. Και είπαμε, η χώρα μας εκτός από τα νησιά έχει πάρα πολλά όμορφα μέρη για καλοκαίρι, για χειμώνα, για όλες τις εποχές.